Φωτιά βάζει στο πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας η υπόθεση Μπεναλά. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Αφορούν τον ίδιο τον πρώην υπεύθυνο ασφαλείας του Γάλλου Προέδρου, Αλεξάνδρ Μπεναλά, την ηγεσία της αστυνομίας, τον πολιτικό τους προϊστάμενο, Υπουργό Εσωτερικών Ζεράρ Κολόμπ, που επί δύο μέρες δίνει εξηγήσεις σε Εθνοσυνέλευση και Γερουσία, και τελικά τον ίδιο τον Εμμανουέλ Μακρόν. Το επίμαχο βίντεο της 1ης Μαΐου κατέγραψε με το κινητό του ο Ταχά Μπουχάφς, στέλεχος του κόμματος της ανυπότακτης Γαλλίας, του Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Εκείνη τη στιγμή δεν σκεπτόμουν ότι επρόκειτο για συνεργάτη του Μακρόν. Για μένα ήταν αστυνομική. Έτσι έβγαλα το κινητό μου και τράβηξα μια σκηνή αστυνομικής βίας, λέει ο ίδιος. Πρέπει να μιλήσει ο Μακρόν. Ως διαδηλωτής, ως αυτόπτης μάρτυρας, έχω ανάγκη να μάθω την αλήθεια. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε την αλήθεια. Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη. Έδωσε στον Μπεναλά εξοπλισμό, ποιος του επέτρεψε να παρίσταται, ποιος τον κάλυψε και για ποιους λόγους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν πως αν πρέπει να κλητευθεί κάποιος είναι ο ίδιος ο Μακρόν. Η γαλλική κυβέρνηση απαντά ότι επιδιώκουν να στήσουν πολιτικά δικαστήρια.